Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα και την Ελληνία και σε όλους τους ακροατές. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας πήρα γιατί θέλω να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί έχουμε εδώ, μας έχετε φέρει πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι αυτά που ζούμε? Ζούμε GovGR, ζούμε καταργήσεις fax, ζούμε την έξοδο της Ελλάδος από τη μαύρη λίστα των χωρών που χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό. Και είμαστε η χώρα που έχουμε κάνει πειρατικό το 2004, κύριε Αναγνωστόπουλε. Δεν μπορείτε να μας τα στερείτε αυτά. Τι μας κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια για την αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Μας αλλάζετε λίγο τα τελεσμένα. Anyway, καλημέρα σας. Ο λόγος σε εσάς. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο που αναφέρατε για τη λίστα, την περιβόητη λίστα 401, είναι αλήθεια ότι η χώρα είχε καταχωρηθεί σε μια λίστα η οποία περιλάμβανε χώρες που ενδεχομένως χρησιμοποιούσαν πειρατικό λογισμικό στη δημόσια διοίκηση σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Και μια συλλογική προσπάθεια που έγινε τον τελευταίο καιρό, και μπορέσαμε για πρώτη φορά να καταγράψουμε πραγματικά τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου σε διάφορους τομείς του λογισμικού, δηλαδή για λειτουργικό σύστημα, για λογισμικό αυτοματοποίηση του γραφείου, για Office, δηλαδή Windows που χρησιμοποιούμε όλοι, και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη αποτύπωση, μια σημαντική αποτύπωση για όλη τη δημόσια διοίκηση. Μας επέτρεψε να δούμε τι ανάγκες έχουμε και να προγραμματίσουμε τις ανάγκες μας για τα επόμενα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, εφόσον γνωρίζουμε πια τι έχουμε ως χώρα ανάγκη, προχωρήσαμε σε μια διαδικασία προμήθειας μέσω και όλας επιχειρησιακής συμφωνίας, δηλαδή μια συμφωνία που θα μας δώσει και μεγάλες εκπτώσεις, γιατί όταν αγοράζεις πολλά πράγματα μαζί, έχει καλύτερες τιμές όπως ξέρετε. Και αναγνωρίστηκε αυτό, νομίζω, ήδη με την έξοδο της χώρας μετά από τόσα χρόνια από την περιβόητη αυτή λίστα. Και αυτό βοηθάει όχι μόνο στο να είμαστε εντάξει, αλλά βοηθάει και στις επενδύσεις στη χώρα. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και ακόμη μεγαλύτερη επένδυση από διεθνείς παράγοντες στην χώρα μας στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Ξέρετε, η έξοδος της Ελλάδος από αυτήν τη λίστα, επειδή έγινε την ίδια μέρα που καταργήσατε και το fax, δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Δεν πήρε την έκταση που θα μπορούσε να πάρει αν ήταν μια αυτοτελής είδηση μόνη της σε μία ημέρα. Γιατί το fax, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κάτι σαν την. Πώς να το πω. Ήταν μια παράδοση σαν το αρνί του Πάσχα. Δηλαδή, για το δημόσιο. Αν δεν έχεις fax, δεν είσαι δημόσιο. Κάτι τέτοιο έχει γίνει στην Ελλάδα. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Θέλω να ρωτήσω όμως, πέραν αυτών των δύο, γιατί μην μονοπολίσουν τη συζήτησή μας αυτά. Gov.gr, κύριε Αναγνωστόπουλε, κύριε Γενική Γραμματέα. Gov.gr είναι η νέα ενιαία ψηφιακή πύλη του ελληνικού δημοσίου. Έπρεπε να γίνει πράξη εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο μέσα από το ίντερνετ, αλλά και μέσω κινητής σύνδεσης σε όλους τους ανθρώπους που προτιμάνε αυτές τις συνδέσεις. Γιατί ξέρετε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι προτιμάνε να έχουν από το κινητό του σύνδεση στην πύλη του δημοσίου. Τη δυνατότητα λοιπόν να χρησιμοποιούν 500 περίπου υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου ηλεκτρονικά. Και επίσης προσκλήσονται συνέχεια νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η τέχνη δήλωση, η εξουσιοδότηση, και όχι μόνο προσκλήσονται, αλλά μας δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύουμε μαζί με την πληθώρα των υπηρεσιών και το επίπεδο ασφαλείας χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν δίνουμε νέες δυνατότητες, νέες ψηφιακές δυνατότητες, πρέπει να προσέχουμε επίσης να έχουμε τον κατάλληλο βαθμό ασφάλεια για τη χρήση των υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα διεθνή κανόνα. Λοιπόν, αυτό που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα και μέσω του web banking να μπαίνει κανεί μέσα σε αυτέ τι νέε ψυχικέ υπηρεσίε και να έχει τη δυνατότητα να αυθεντικοποιείται, δηλαδή να λέει ότι ο ίδιο πράγματι είναι ο πολίτη που τι χρησιμοποιεί και μέσω των τραπεζικών κωδικών του. Κύριε Αναγνωστόπουλε, δηλαδή με αυτέ τι διαδικασίε, με το gov.gr, θα μειωθούν οι επισκέψει μα στα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, στα ΚΕΠ? Βεβαίω. Πόσε δράσει των ΚΕΠ αντικαθιστά, δηλαδή το gov.gr, όλε? Αντικαθιστά, καταρχήν, είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμό δράσεων που έχουν να κάνουν με τι υπεύθυνε δηλώσει και τι εξουσιοδοτήσει. Περισσότερε από 160.000 υπεύθυνε δηλώσει και 70.000 εξουσιοδοτήσει έχουν ήδη εκδοθεί με τέτοιο τρόπο ψηφιακό ηλεκτρονικό. Και το Υπουργείο έκανε πολύ καλά, νομίζω, που ξεκίνησε να προσθέτει νέες υπηρεσίες, αρχίζοντας από αυτές οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο δυνατό φόρτο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη, ιδιαίτερα και όλα στην εποχή της υγειονομικής κρίσης. Μαζί με αυτό, όμως, ήρθε και η άλλη συνταγογράφηση, όπου περίπου ήδη το 10% των συνταγών εκδίδονται ηλεκτρονικά. Και με τον τρόπο αυτό ευνοούνται, μάλλον εξυπηρετούνται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν και συχνά στο γιατρό τους, γενικά όχι μόνο στην περίοδο. Όπως οι χρονίες πάσχοντες, για τους οποίους η ανανέωση μιας ιατρικής συνταγής καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι
νομίζω μια πολύ μεγάλη ανακούφιση. Και αυτή όλα αποτυπώνεται και τα νούμερα και όλα, διότι περίπου το 10% των συνταγών γίνονται ηλεκτρονικά. Κύριε Αναγνωστόπουλε, εγώ θέλω να ρωτήσω δύο ακόμα πράγματα τουλάχιστον και αναλόγως πώς θα πάει η κουβέντα. Το πρώτο βασικό είναι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορούν εύκολα να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα gov.gr, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν έχει και πολλές γνώσεις τεχνολογίας τη σήμερα ημέρα μπορεί εύκολα να εξοικειωθεί με την πλατφόρμα? Νομίζω πως μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι εξαιρετικά εύχριστη. Και πέρα από αυτό, ξέρετε, για ορισμένες κιόλας ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάρχει ένας προκαθορισμένος τρόπος που τον βοηθάει κιόλας στον πολίτη, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα. Δηλαδή, του υποδεικνύει τα επόμενα βήματα και του λέει, παραδείγματος χάρη, τι είδους εξουσιοδότητα θέλει να κάνει, προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση κιόλας κάθε φορά της εξουσιοδότησης, της υπεύθυνης δήλωσης. Άρα, σε μεγάλο βαθμό κιόλας υποβοηθάται η χρήση αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Και αυτό κιόλας είναι ένα μυστικό, για να μπορέσει κανείς όχι μόνο να δίνει μια υπηρεσία, αλλά να την κάνει και πιο εύχριστη προς τον πολίτη. Θα σας έλεγα όμως ότι πέρα από αυτό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό τη διαλειτουργικότητα που προσπαθούν να προωθήσουν και στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Διότι πέρα από να δίνουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε τον πολίτη να τον κάνουμε να μην χρειάζεται να έρθει σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό το πράγμα δεν είναι, ας πούμε, απαιτητό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μια δημόσια υπηρεσία γνωρίζει ότι σε έχει παντρευτεί, ότι έχει γεννηθεί ένα παιδί ή μια απώλεια, mm-hmm. αυτό το πράγμα έχει δηλωθεί, έχει καταχωρηθεί. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει λοιπόν σε ένα άλλο σύνολο από συστήματα και υπηρεσίες για να το δηλώνει εκ νέου. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω τη διαλειτουργικότητα λοιπόν, όπου ενημερώνουμε τις ειδικά στοιχεία στα άλλα πληροφοριακά συστήματα, πέρα δηλαδή από αυτά που τα δηλώνει κανείς στο Δήμο του, αυτόματα να την ενημερώνουμε σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλίσεων, όπως τη ΣΥΔΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, αυτόματα τα συστήματα. Συγγνώμη, κύριε Αναγνωστόπουλε, συγγνώμη, αλλά αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, αυτό αποτελεί την επανάσταση του 21ου αιώνα στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι σήμερα έπρεπε να δηλώσουμε παντού για οποιαδήποτε κίνησή μας. Και η μεγάλη μας απορία ήταν, αφού ρε παιδιά, το έχω δηλώσει στην εφορία, γιατί δεν το βρίσκεται? Αυτή ήταν η αιώνια απορία του Έλληνα. Όχι μόνο αυτό, αλλά καμιά φορά δημιουργούν και κάποια τραγελαφικά, ας πούμε, φανιζόσουν να είσαι παντρεμένο σε ένα πληροφοριακό σύστημα και σε κάποιο άλλο ότι δεν έχεις παντρευτεί ή ότι δεν έχεις δηλώσει τα παιδιά σου, κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν μέσω διαλειτουργικότητας καταργούνται. Ήδη τα ληξιαστικά λεγόμενα γεγονότητα δίνουν τον ΕΦΚΑ, στην ΕΔΙΚΑ, σε φορείες από το Μητρό του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου οι σχετικές αλλαγές σταδιακά να ενσωματώνονται. Και από τη στιγμή που συμβαίνει ένα τέτοιο είδους, ας πούμε, γεγονός και καταχωρείται να συνεισφέρει ένα σύστημα, την επόμενη μέρα να μην χρειάζεται ο πολίτης να το δηλώσει σε κάποιο άλλο σύστημα. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλάμε για χιλιάδες επισκέψεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να γίνουν. Μάλιστα. Και ένα γνωστό που λέει για την τηλεργασία. Γίναν και εκεί βήματα, καθαρά τώρα, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού. Πώς ακριβώς, τι έχει κάνει το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να διευκολύνει στην ουσία την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα? Ήθελα να και εγώ να αναφερθώ σε αυτό και χαίρομαι που το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από την κατάρριξη του φαξ και διάφορων τρόπων, ας πούμε, πολύ παλαιωμένων την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, το ίδιο το κράτος τον καιρό αυτό χρειάστηκε να λειτουργήσει ψηφιακά και απομακρυσμένα μέσω της τηλεεργασίας. Και αυτό το πετύχαμε με απλά βήματα, τα οποία όμως χρειάστηκε πολύ δουλειά να γίνουν και στο δικό μας το Υπουργείο, θα έλεγα όμως και στον ιδιωτικό τομέα, και σε άλλα Υπουργεία βεβαίως, και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και αξίζουν να πει κανείς ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της πληροφορικής που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια, δηλαδή το business continuity. Γιατί τα συστήματα, τα δίκτυα άντεξαν, δούλεψαν και το κράτος μπόρεσε να δουλέψει, έστω και αν υπάλληλοι καμιά φορά ήταν και από το σπίτι. Mm-hmm. Η τηλεργασία λοιπόν έχει ως βασική απέτηση καταρχήν να έχει πρόσβαση κανείς στο υπηρεσιακό του mail. Σε αυτό δηλαδή το οποίο χρησιμοποιεί στη δουλειά του. Mm-hmm. Μετά, βασική απέτηση είναι να μπορεί κανείς όταν έχει ειδικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί στη χώρα του δουλειά του, όπως διασφαλιστικά, φορολογικά ή άλλα δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί κανείς να δει με μια ασφαλή σύνδεση μέσω του σπιτιού του, στον χώρο εργασίας του και να δουλέψει όπως ακριβώς κάνει όταν βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ασφαλείς διαδικές συνδέσεις, τα περιβόητα VPN. Όπου οι πολίτες χρησιμοποίησαν, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι, mm-hmm. για να μπαίνουν από το σπίτι και να δουλεύουν. Και αυτό έγινε για χίλιους και ανθρώπους, τουλάχιστον στο δικό μας το Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ. Πέρα από αυτό όμως, για ακόμα 10.000 δημοσίους υπαλλήλους, ως μια ευγενική χορηγία του ΟΤΕ, με μηδενικό κόστος υπαλληλικό δημόσιο,
για περίπου 140 φορείς τη δημόσια διοίκηση που μας ζήτησαν κάτι τέτοια. Είναι μια καινοτομία, ένα πείραμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεργασία, όπως γνωρίζετε, το οποίο όμως συνέχεια μας φέρνει να βλέπουμε διαφορετικά και νομίζω ότι πετυχαίνει. Και πρέπει να κρατήσει κανείς τα θετικά από το πείραμα αυτό, θετικές εμπειρίες και να κοιτάξει πώς θα ενσωματώσει τέτοια χαρακτηριστικά τηλεργασία και από εδώ και πέρα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όσον αφορά την απασχόληση προσωπικού. Γιατί το λέω αυτό? Όλα τα προηγούμενα χρόνια από τα κόμματα τα οποία δεν υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση του κράτους, αν θέλετε, να το πούμε έτσι πιο γενικά, ένα από τα βασικά τους επιχειρήματα ήταν ότι αυτή η ψηφιοποίηση ενδέχεται να φέρει μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο, δηλαδή άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους, για να το πω απλά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θέλω να πω ότι βάσει των ερευνών που έχετε κάνει μέχρι σήμερα και της προσομοίωσης και της λειτουργίας που έχει ξεκινήσει ήδη όλων των νέων ψηφιακών τρόπων λειτουργίας του κράτους, υπάρχει πράγματι αυτός ο κίνδυνος? Δύο σημεία που πρέπει να θίξω. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν ανεξαρτήτως τις τρέχουσες συνθήκες. Είναι αλλαγές οι οποίες μας πάνε μπροστά, είναι μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω. Σε καμία περίπτωση. Είναι σαν την έλευση του ίντερνετ ή της κινητής τηλεφωνίας. Δοκιμάστε να πάρετε τώρα από τους ανθρώπους την χρήση του κινητού τηλεφώνου ή του ίντερνετ. Απλώς δεν γίνεται. Είναι πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, όπως όλος ο κόσμος, να βγούμε και εμείς και να πάμε ακόμα περισσότερο μπροστά και όλους και από άλλους. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα μία πλάνη που αναφέρατε, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αναπαράγεται. Αν το δει κανείς λίγο ιστορικά, όλες οι βιομηχανικές επαναστάσεις, γιατί μιλάμε τώρα για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έχουν δώσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από το αντικείμενο αυτής της επανάστασης σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται μέσω κάθε φορά μιας επανάστασης είναι πολύ μεγαλύτερες. Και ο κόσμος έχει νέα αντικείμενα να απασχοληθεί, απλώς αλλάζει το αντικείμενο εργασίας του. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο εργασίας στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, σε νέα εργαλεία, σε νέες εφαρμογές, σε νέα προγράμματα, σε νέες διαδικασίες ενδεχομένως, οι οποίες είναι τεχνολογικά εξελιγμένες. Αλλά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, και αν το κοιτάξει κανείς ιστορικά, είναι πολύ περισσότερες. Άρα δεν δημιουργούμε απώλειες θέσεων εργασίας, ίσα-ίσα δημιουργούμε και νέες θέσεις εργασίας με τον τρόπο αυτό. Στη χώρα μας και παγκοσμίως. Μάλιστα. Τι επισκεψιμότητα έχει το gov.gr? Και όταν λέω τι επισκεψιμότητα, προφανώς εδώ δεν μετράμε τα κλικς, εδώ μετράμε το πόσοι άνθρωποι μπαίνουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και αν έχει ήδη αρχίσει αυτή η μεγάλη εξοικείωση με αυτό το νέο. Θα σας έλεγα ότι ειδικά για τις νέες εφαρμογές της υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης, περισσότερο από 160.000 υπεύθυνες δηλώσεις έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, 70.000 εξουσιοδοτήσεις. Είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον κόσμο και όταν βγάζει υπηρεσίες οι οποίες είναι για τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο, κάνει ακριβώς αυτό νομίζω το οποίο είναι και το πιο κέρια. Απαλλάσσει τον κόσμο από τις σημαντικές περιπτώσεις όπου χρειάζεται κανείς να επισκεφθεί ένα δημόσιο φορέα. Είτε έντυπα είτε και ηλεκτρονικά. Γιατί ξέρετε σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να εξυπηρετεί κανείς και ηλεκτρονικά. Αλλά αυτό το πράγμα το αποφεύγουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις νέες υπηρεσίες. Αν μου επιτρέπετε να δώσω και ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Υπάρχει φορολογική ενημερότητα, την οποία γνωρίζετε ότι χρειάζεται να προσκομίσει σε πολλές περιπτώσεις όταν είναι να πληρωθεί από ένα δημόσιο φορέα. Λοιπόν, για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή τους κυβερνητικούς φορείς, τα υπουργεία κτλ., γίνεται η δυνατότητα μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας η φορολογική ενημερότητα να τραβιέται, όπως τα λέει κανείς, ηλεκτρονικά και αυτόματα. Άρα, αν ένας φορέας θέλει να πληρώσει τον πολίτη Αναγνωστόπουλο για να δώσει κάποια αμοιβή. Δεν χρειάζεται να του λέει του πολίτη, φέρε μου τη φορολογική ενημερότητα, είτε εκτυπωμένη, είτε ακόμα και ηλεκτρονικά. Πάρε τη φορολογική ενημερότητα εσύ και στείλ' τη σε εμένα. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό, γιατί κάποιος άλλος δημόσιος φορέας την γνωρίζει αυτή την πληροφορία. Άρα, έχουμε τη δυνατότητα να του δώσουμε, να τραβάνε αυτόματα την ενημερότητα, να ξέρουν ότι εγώ είμαι φορολογικά ενημέρωση και να πληρώνουν χωρίς να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι ένα κομβικό σημείο της μεταρρύθμισης, νομίζω, ότι μέσω της λειτουργικότητας. Δεν είναι ότι μόνο δίνεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καινούργιες στον πολίτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τον απαλλάσσεις από να μεριμνήσει να έχει μια τέτοια είδους επικοινωνία με το κράτος, κάποια συναλλαγή με το κράτος. Κάνει κάτι για αυτόν το οποίο θα χρειαζόταν να κάνει ο ίδιος μέχρι τώρα μόνο του.
για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να προλάβω και τους κακόβουλους, υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων πάντα σε όλα αυτά, έτσι κύριε Αναγνωστόπουλε? Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα να είναι ξεκάθαροι οι όροι που γίνονται αυτές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η διαλειτουργικότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολιτικές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, γιατί μαζί με τις νέες υπηρεσίες πρέπει να προβλέπουμε ότι αυτές δίνονται με τον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να μην διαταράσει καμία περίπτωση η προστασία των δεδομένων του πολίτη. Γι' αυτό και προσκαλούμε τους δημόσιους φορείς να αξιοποιούν τις υπηρεσίες που διαθέτουμε για την διαλειτουργικότητα και τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα να ερευνούμε και να γίνεται αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μην υπάρχει κάποιο θέμα ούτε τώρα ούτε και στο μέλλον. Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγκαινιάστηκε η απευθείας σύνδεση ληξιαρχείων με το Μητρό ΑΜΚΑ, με τον αριθμό ΑΜΚΑ. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει για τους πολίτες και τι διευκολύνσεις φέρνει? Είναι αυτό που περιέγραψα λίγο διαστικά ίσως νωρίτερα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα το Μητρό του ΑΜΚΑ είναι το Μητρό το οποίο τηρεί ένα σύνολο από πληροφορίες για τον πολίτη. Mm-hmm. Όταν αυτές τις πληροφορίες τις ενημερώνουμε αυτόματα, επειδή τις γνωρίζουμε από τα δημόσια φορέα που είναι αρμόδιοι για αυτές, δηλαδή αν ο πολίτης παντρευτεί, αν ο πολίτης χωρίσει, έχουν γέννηση ή έχουν μια απώλεια, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι το σχετικό Μητρό είναι την επόμενη μέρα ενημερωμένο. Άρα, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ενημερώσει το σχετικό Μητρό με κάποιες ενέργειές του. Βέβαια, και ήδη συγγενείς, κανό το παραδείγμα του χάρη, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν για να κάνουν σχετική διαδικασία. Άρα, στην ουσία, δηλαδή, ο αριθμός η σύνδεση των ληξιαρχείων με το Μητρό ΑΜΚΑ διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα που μας είπατε προηγουμένως. Ακριβώς. Είναι διαλειτουργικότητα. Mm-hmm. Και βεβαίως, όλοι οι φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που είναι στο Μητρό αυτό θα τις έχουν ήδη ενημερωμένες. Παραδείγματος χάρη, αν χορηγήσει κάποιο επίδομα το οποίο χρησιμοποιεί την πληροφορία του Μητρό ΑΜΚΑ. Mm-hmm. Για ποιος είναι δικαιούχος, ποιος δεν είναι και τα σχετικά, τότε η πληροφορία σχετική θα είναι ενημερωμένη. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς να δηλώνει εκ νέου σε ένα άλλο φορέα ή να ψάχνουμε να βρούμε με μεταγενέστερα δικαιολογητικά για το αν κάποιος πραγματικά είναι δικαιούχος ή όχι με βάση την ληξιαρχική του κατάσταση. Αν έχει παιδιά, αν έχει χωρίσει ή όχι. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτό το καλό έργο, γιατί πραγματικά θα βοηθήσει τον κόσμο. Παρακαλώ, συμπληρώστε. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω αυτό. Και ξέρετε, είναι πολύ καλό το κράτος, αν έχει μια εικόνα προς τα έξω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετική εικόνα ως πολίτης σε ένα σύστημα και σε ένα άλλο. Πέρα από τη δημιουργή χαμόγελα και λέει κανείς, αυτή είναι η χώρα μας, τι να κάνουμε, αποδεικνύουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι κάνουμε βήματα μπροστά προκειμένου να λειτουργεί ενιαίο το κράτος και να παρέχει υπηρεσίες ή να είναι συνεχή. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως από το φορέα, ο οποίος κάθε φορά προσφέρει την κάθε μια υπηρεσία. Δηλαδή, έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα, νομίζω, των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αλήθεια είναι. Και μακάρι σας λέω, εμείς ευχόμεθα να συνεχίσετε το καλό έργο. Keep up the good work και είμαστε εδώ να συζητάμε κάθε πρόοδο. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.